Ακούτε ένα σύντομο χριστιανικό μήνυμα με τον τίτλο «Λίγες στιγμές με την Αγία Γραφή». Ο φιλόσοφος Γκέτε, μαζί με όλα όσα έχει πει ανυψώνοντας την Αγία Γραφή, είπε κάποτε και το εξής. «Εάν ποτέ έμπαινα στη φυλακή και δεν μου επιτρεπόταν να πάρω μαζί μου παρά ένα μόνο βιβλίο, θα διάλεγα χωρίς συζήτηση την Αγία Γραφή». Φίλε που μας ακούς, διάβαζε την κι εσύ. Θα ζήσεις και θα πεθάνεις τουλάχιστον ένας καλύτερος άνθρωπος, αν όχι ένας σωσμένος χριστιανός. Διαβάζω ένα κομμάτι από την Κοινή Διαθήκη, από την επιστολή του Τίτου, κεφάλαιο Β, εδάφια 11 και 14. «Εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους δια του Ιησού Χριστού, ώστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων». Φίλε που μας ακούς, σκέφτηκες ποτέ πως για να σωθείς εσύ κι εγώ από την ποινή της αμαρτίας που είναι θάνατος, κάποτε την ποινή αυτή την πήρε επάνω του ο Χριστός? Φαντάστηκες ποτέ πως το κίνητρό του να δώσει τον εαυτό του δεν ήταν άλλο παρά αγάπη για σε και για με? Λογάριασες ποτέ πόσο ακριβά εστίχησε η σωτηρία σου και η σωτηρία μου, και πως η χάρη που μας δόθηκε βγήκε από πόνους και αγωνίες και εγκατάλειψη και διασυρμό και αίμα του Υιού του Θεού? Έπεσες ποτέ με φόρα στα γόνατα μπροστά στο Θεό να του πεις ένα τίμιο ευχαριστώ? Ή ακόμα διστάζεις, ή ίσως περιφρονείς, μάλιστα απορρίπτεις τη χάρη αυτή του Θεού για σε? Να γιατί ζεις ακόμα βουτυγμένος μέσα στις αμαρτίες σου, μέσα στις τύψεις σου, μέσα στους φόβους σου για τον τάφο που σε λίγο σε περιμένει. Αν δεν δεχθείς την αλήθεια αυτή, τη χάρη, όπως η Καινή Διαθήκη μας την ονομάζει, θα χαθείς τραγικά αιωνίως. Πρέπει να τη δεχθείς, διότι μόνο αν τη δεχθείς θα σε καλύψει και σένα. Λέγεται για κάποια γυναίκα στη φυλακή θανατοποινήτησα, επειδή στα 28 της χρόνια από ζήλια κατέσφαξε το φίλο της, πως λόγω της αξιόλογης προσωπικότητας που είχε σαν διάσημη ηθοποιός του κινηματογράφου που ήταν, της δόθηκε χάρη να μην εκτελεστεί. Αλλά αυτή την αρνήθηκε. Ο τυφλός εγωισμός της δεν την άφηνε να τη δεχθεί. Γιατί να ταπεινωθεί, γιατί να φανεί δειλή, γιατί να σύρει επάνω της τον ίκτο των ανθρώπων? Και ήρθε η μέρα της εκτέλεσης. Η μελοθάνατη ανέβηκε στο ικρίωμα. Δεν δέχτηκε να δει ούτε τον αδελφό της. Μόνη της κράτησε το φορτίο της, μόνη της υπέστη την ποινή της. Τι κρίμα στα αλήθεια. Η χάρη να προσφέρεται και ο κατάδικος άνθρωπος από εγωισμό και πείσμα να την αρνιέται. Πρόσεξε φίλε, μην κάνεις και εσύ το ίδιο απέναντι στη χάρη που ο Χριστός σου έδωσε όταν πέθανε για σένα στο Γολγοθά. Διάβαζε την Καινή Διαθήκη. Αν δεν έχεις μια, ζήτησέ μας. Θα σε στείλουμε αμέσως και δωρεάν. Γεια χαρά σου.